Την έγκριση του ποσού του 1.708.000 ευρώ περιμένει ο Δήμος Αγίου Βασιλείου από την Περιφέρεια προκειμένου να προχωρήσει στη σύμβαση για την κατασκευή του νέου βρεφονιπιακού σταθμού του Δήμου στο Σπήλι, δυναμικότητα συνολικά 65 παιδιών. Πραγματικά λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα στη Δημοτική Ενότητα Λάμπης. Ε, θα μπορούμε πλέον να, να πηγαίνουν στο βρεφονιπιακό ε, Σπηλίου, 35, 35 νήπια και 30 βρέφη. Είναι ένα έργο πνοή για την περιοχή μα, όχι μόνο για το σπίτι, αλλά για ολόκληρη τη δημοτική ενότητα Λάμπη. Το έργο έχει υποβληθεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 στη δράση αναβάθμιση συμπλήρωση υποδομών παιδική φροντίδα. Το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή δύο ορόφων με έκταση 561 τετραγωνικά μέτρα και περιβάλλοντα χώρο 435. Μέχρι σήμερα τα παιδιά αυτή τη ηλικία εξυπηρετούνται από τον παιδικό σταθμό σπηλίου, ο οποίο φροντίζει μέχρι 25 νήπια και έτσι με την επιπλέον δυναμικότητα θα μπορούν γονεί να εργαστούν αφού θα υπάρχει δομή φιλοξενία των παιδιών του. Πραγματικά είναι ένα έργο που είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την περιοχή διότι δίνει το κίνητρο στους νέους ανθρώπους να μένουν και να επενδύσουν στην περιοχή μας όπως και, αυτοί, και όλη η οικογένεια και όλα τα μέλη της οικογένειας να μπορούν ελεύθερα να εργάζονται. Στο σχέδιο του βρεφονιπιακού σταθμού προβλέπεται και υπόγειο χώρο περίπου 300 τετραγωνικά μέτρα για τι εκδηλώσει. Το κτίριο θα κατασκευαστεί δίπλα στο κεντρικό πάρκινγκ του σπηλίου σε έκταση που αγοράστηκε από το Δήμο, δίπλα και στο δημοτικό σχολείο ώστε να μην αναγκάζονται κάποιοι νέοι γονεί να μετακινούνται σε μακρινέ αποστάσει ή και να μετακομίζουν σε άλλε περιοχέ λόγω τη έλλειψη υποδομών για τα παιδιά του. Το δημογραφικό και η γύρανση του πληθυσμού είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της ενδοχώρας, το οποίο για να αντιμετωπιστεί πρέπει το κράτος να παρέχει στους νέους γονείς όλα εκείνα που χρειάζονται για μια αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση όλων των μελών της οικογένειας.